Θα πάμε στη Μασαλία να βρούμε εκεί τον καλό φίλο της εκπομπής, διευθυντή ερευνών της CP Consulting και εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικού σε θέματα μυστικών υπηρεσιών, τρομοκρατιών, ασφάλειας, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, διότι η παλέτα η θεματική έχει μεγαλώσει ενώ φεύγει το 22, μάλλον θα τη βρούμε μπροστά μας και το 23. Καλημέρα κύριε Πικραμένο, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Θέλω πριν απ' όλα να μας πείτε αν έχετε, που θα έχετε είμαι βέβαιος, πληροφορίες, τι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στα βόρεια του Κωσυφοπεδίου, στη βόρεια επαρχία, εκεί που είναι οι Σέρβοι, με αυτή τη διελκυστίδα που μπορεί κάποιοι λένε, και όχι άδικα, ότι μπορεί να μετατραπεί σε νέα πυρητιδαποθήκη. Και η οποία έχει άμεση σχέση με την Ουκρανία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το τελευταίο μήνα, αν θυμάμαι καλά, ο διοικητής της Σερβικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά ελληνικά, διότι παλιά είχε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και στη Βόρεια Ελλάδα, έδωσε τη θέση του σε έναν πολιτικό πρώην υπουργό του Βούτσιτς, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την Σερβική Υπηρεσία Πληροφοριών και ο οποίος ταυτίζεται 100% με τις ρωσικές θέσεις. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε ότι η Σερβία παραδοσιακά ήταν η πλέον φιλορωσική χώρα των Βαλκανίων, τώρα ακόμα και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών κάποιοι τη θεωρούν ήδη παραμάγαζο των ρωσικών. Ειδικά στη Νότια Σερβία υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση, βλέπετε τι γίνεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, το οποίο ένα κέντρο δηλαδή, δεν το έχω ψάξει, από ό,τι είχα διαβάσει είχε να κάνει από την περίοδο, αν θέλετε, του πολέμου του Κωσόβου, το οποίο κέντρο έχει δημιουργηθεί και με ρωσική χρηματοδότηση και θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη βάση επιχειρήσεων των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στα Βαλκάνια, διότι ακριβώς από την απέναντι μεριά, κύριε Σαχίνη, βρίσκεται η μεγαλύτερη νατοϊκή βάση εντός του Κωσόβου, την οποία ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Άρα τα σύνορα αυτή τη στιγμή Σερβία-Κόσοβο είναι ένα μπαλάκι πινκ-πονκ, αν θέλετε, μεταξύ ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί τα λέω αυτά? Να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Πάμε σε κλιμάκωση στο Κωσυφοπέδιο. Είδαμε ότι και πριν από λίγο, πριν από μία-δύο ώρες, αυξήθηκαν τα μπλόκα που έχουν κλείσει πλέον το δίκτυο που οδηγεί από το Κόσοβο, το οδικό δίκτυο προς την Σερβία. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι όλα αυτά γίνονται επειδή πριν από ένα-ενάμιση μήνα είχαμε το θέμα με τις πινακίδες κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι υπάρχει και από το Κρεμλίνο εντολή να υπάρξει κλιμάκωση, να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στα Βαλκάνια που έχει να κάνει και με την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να δημιουργηθεί ακόμα ένας μοχλός πίεσης προς τους Δυτικούς τους Αμερικάνους, οι οποίοι βλέποντας να ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο θα αυξήσουν την πίεση όχι τόσο στο Βούτσιτς αλλά πλέον στον Ζελένσκι. Δηλαδή χτυπάω Σερβία για να ακούει το Κίεβο και ο Ζελένσκι να βάλει νερό, αν θέλετε, στο κρασί του για να πάμε σε μια ενδιάμεση λύση και να τελειώσει ο πόλεμος όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Ουκρανία. Οπότε να το βλέπουμε ως δάσος και όχι ως μεμονωμένο επεισόδιο κάποιων, αν θέλετε, ακραίων στο Κωσυφοπέδιο, είτε Σέρβων είτε Αλβανών. Από την άλλη όμως, Αλβανοί, οι Αλβανόφωνοι στο Κωσυφοπέδιο φαίνεται ότι πυροδότησαν και δεν κάνουν και πίσω τις εξελίξεις. Όχι, ακριβώς, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή για την ώρα, ανεξάρτητα από το ότι σε αυτό που εσείς περιγράψατε σωστά με τις ΜΚΟ γίνεται πάρτι παντού τελικώς. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, και η Ελλάδα ενώ επισήμως δεν αναγνωρίζει ανεξαρτησία στο Κωσυφοπέδιο, επισήμως, μια χαρά στηρίζει τα πανεπιστήμια και τις ΜΚΟ εκεί, και ενώ έχει το Κυπριακό στην πλάτη της. Για να καταλαβαίνόμαστε, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας εδώ? Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ότι ο καθένας πρέπει να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Μάλιστα. Αν η Ελλάδα λοιπόν πέφτει σε αντεφάσεις από μόνη της, πυροβολεί τα ίδια της τα πόδια. Τι θέλετε να σας πω? Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι απίθανο
ναι. να μεταφερθεί μια γενικευμένη κρίση στα Βαλκάνια? Στα Βαλκάνια όχι. Θα είμαστε πάντα σε αυτό το στρατηγικό κομμάτι που λέγεται τρίγωνο μεταξύ Κωσόβου, Μαυροβουνίου και Βοσνίας. Mm. Αυτό που οι ίδιοι οι Σέρβοι θεωρούν το στρατηγικό τους βάθος, διότι και στα τρία αυτά κράτη έχουν τις λεγόμενες στρατηγικές μειονότητες. Ποτέ δεν θα αφήσει η Ρωσία τη Σερβία να λειτουργήσει αυτόνομα. Θα πρέπει τα Δυτικά Βαλκάνια να είναι πάντα μία πληγή που ματώνει στη λεγόμενη αντιπαράθεση Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε ότι πλέον ενεργοποιείται αυτό που πάντα θεωρούσαμε εν υπνώση πρόβλημα των Δυτικών Βαλκανίων. Επειδή για να μην βρεθούμε πάλι στην ίδια περίπτωση με τον Έλληνα πρόξενο στη Μαριούπολη, ο οποίος έτρωγε κονσέρβες σε υπόγεια μέχρι να τον απεγκλωβίσουν οι ντόπιοι, να κοιτάξουμε από τώρα αν υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες. Άκουσα πριν από λίγο ότι ο κύριος Δένδιας επικοινώνησε, έχουμε ένα γραφείο εκεί, διότι δεν έχουμε πρεσβεία, δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση, ένα γραφείο για τις επικοινωνίες με την τοπική κυβέρνηση του Κωσόβου. Σε περίπτωση που έχουμε μία ραγδαία εξέλιξη με εισβολή σερβικών δυνάμεων από τα σύνορα η Πρίστινα, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω από μία ώρα. Μπορούμε να βρεθούμε δηλαδή σε μεγάλη και δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, από τώρα λοιπόν να επεξεργαστούν σενάρια απεγκλωβισμού των όποιων Ελλήνων υπάρχουν στο Κόσοβο. Μισό λεπτό. Να σας υπενθυμίσω εγώ ότι εκεί πήγε και έκανε διαπραγματεύσεις ο κύριος Πάτσης. Μην ξεχνιόμαστε. Α, ναι, έχουμε και αυτό. Ο κύριος Πάτσης πήγε σε... Αλλά είπατε από τη μία ότι θα ενεργοποιηθεί ο παράγοντας που ακούει από τη Μόσχα, από την άλλη, ναι. δεν θα αφήσει να αυτονομηθεί η Σερβία. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει ένα λογικό ερώτημα, μου το κάνει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Και το ερώτημα το λογικό είναι, πόσο πίσω να πάει άλλο η Σερβία μετά από τόσα χρόνια ξεφτελισμού? Δηλαδή, ακόμη και στο πώς θα αντιδράσει για τις μειονότητες πια όπως έχουν καταστεί, έχει μία λογική, μου λένε εδώ. Δηλαδή, τι θα κάνει να τους εγκαταλείψει? Ναι, το πρόβλημα όμως με τις. Τις μειονότητες, όπως ξέρετε και το ξέρουμε και όλοι, αφορά όλα τα Βαλκάνια. Δεν υπάρχει χώρα των Βαλκανίων που να μην έχει μειονότητα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εκεί τους διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα, μην ξεχνάμαστε. Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι η κουβέντα η γνωστή στην οποία συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εγώ κοιτάω το γεωπολιτικό κομμάτι, πώς προσπαθεί η Ρωσία δηλαδή να ανοίξει δεύτερο μέτωπο, να πιέσει τους Αμερικανούς, αλλά ο τελικός αποδέκτης είναι ο Ζελένσκι για τους Αμερικανούς όπως και για τους Ρώσους. Οι μικρές σερβικές μειονότητες δεξιά-αριστερά μπαίνουν σε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα. Αλλά να μην χάσουμε το δάσος. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας. Λέει εδώ ένας φίλος, θέλω να ταξιδέψω, κύριε Πικραμένε, για Ρουμανία μέσα από Σερβία. Μπορώ? Ας πάει μέσω Βουλγαρίας. Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Λεωνίδας, παίζει ρόλο η Τουρκία στο Κόσοβο, κύριε Πικραμένε? Βεβαίως παίζει. Το Κόσοβο, πέρα από αμερικανικό προτεκτοράτο de facto, είναι και τουρκικό προτεκτοράτο. Η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού, το αεροδρόμιο του Κωσόβου, ο αυτοκινητόδρομος, τα διαχειρίζονται είτε κατασκευάζονται από τουρκικές εταιρείες. Και μην ξεχνάμε το βιβλίο «Στρατηγικό βάθος» του Αχμέντα Βούτογλου, ο οποίος έλεγε ότι το νεοθωμανικό τόξο ξεκινάει από Ροδόπη, περνάει από το Κόσοβο, φτάνει στο Νόβι Σαντ και καταλήγει στη Βοσνία. Βεβαίως, μόνο που οι Τούρκοι είναι τόσο μάγκες, για να το πω λαϊκά, που έχουν τα λαβέρια οι μυστικές τους υπηρεσίες, ο ίδιος ο Κακάν Φιντάν, και με τις σερβικές υπηρεσίες πληροφοριών. Που σημαίνει ότι ενώ έχουν ταυτιστεί με το μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια, δεν έχουν κόψει τις επαφές ακόμα και με τους ιστορικούς εχθρούς των Αλβανών που είναι οι Σέρβοι. Οπότε βεβαίως αυτή τη στιγμή η ΜΙΤ, πέρα από το ότι έχει κλιμάκιο και στη Σερβία και στο Κόσοβο, συλλέγει πληροφορίες 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς τι κάνουμε ως ΕΥΠ? Μάλιστα. Τώρα,
να κλείσω το κεφάλαιο αυτό με την παρέμβαση του φίλου του Νικόλα. Δηλαδή, Λίκα, τον κύριο Πικραμένο, μια ολόκληρη χώρα, η Σερβία, πάει σε πόλεμο και περιπέτειες επειδή του το είπε ο Πουτίν. Την ιστορία της συγκεκριμένης περιοχής την ξεχνάμε. Δεν ξέρουμε πως όπως το Κίεβο για τους Ρώσους, έτσι και το Κόσοβο θεωρείται η κοιτίδα του σερβικού έθνους. Τις βιαιότητες των Κωσοβάρων εκεί δεν τις γνωρίζει εναντίον των Σέρβων και των Περσιών τους ο κ. Πικράμενος. Και επιτέλους, το Κόσοβο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σερβικής επικράτειας που χάθηκε σε ένα βρώμικο πόλεμο των Δυτικών. Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε, λέει. Βεβαίως, μα αυτή είναι η ιστορία των Βαλκανίων. Από εκεί και πέρα εγώ λέω ότι οι μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πόλεμο στην Ουκρανία και ειδικά η Ρωσία, η οποία είναι στριμωγμένη αυτή τη στιγμή σε θέματα λογιστικής υποστήριξης, χρονοδιαγραμμάτων κλπ, έχει κάθε συμφέρον να σκαλίσει πληγές του παρελθόντος και βέβαια να αξιοποιήσει τις δυναμικές που υπάρχουν στα Βαλκάνια και για τις δικές της γεωστρατηγικές απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, για τις συνθήκες διαβίωσης των Σέρβων, πώς αντιμετωπίζονται, αν υπάρχουν διακρίσεις ή όχι, εννοείται, αλλά πάντα για τις μεγάλες δυνάμεις αυτά είναι προσχήματα. Δεν είναι ότι τους έπιασε ο πόνος αυτή τη στιγμή να πάνε να προστατεύσουν τους Σέρβους αδελφούς τους. Αυτό λέω. Πάμε στο Qatar Gate. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέρα από το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ των πρωτετίων, ήξερα, δεν ήξερα, τα έφερνε, αλλά εγώ τα είχα δει, αλλά δεν ήξερα και το, όλα αυτά, φαίνεται ότι περιορίζεται το θέμα σιγά σιγά. Είναι έτσι? Δεν περιορίζεται το θέμα. Καταρχάς θα έχουμε μετά, αυτή τη στιγμή το Ευρωκοινοβούλιο είναι κλειστό λόγω των διακοπών των Χριστουγεννιάτικων. Ανοίγει στις... την 3 Ιανουαρίου. Αλλά ταυτόχρονα η Βελγική Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για άρση της ασυλίας τριών βουλευτών. Μαρία Ρένα, Κοτζολίνο, ο οποίος ήταν ο ευρωβουλευτής που απασχολούσε τον Τζόρτζι ως συνεργάτη, και τον Ταραμπέλα, από ό,τι ξέρω. Από εκεί και πέρα, το Qatar Gate να λέγεται πλέον Qatar Morocco Gate, διότι τα ίδια άτομα εμπλέκονται και από την άλλη τη μεριά, από τη μεριά του Μαρόκου. Και θα πάμε για ακόμα περισσότερες, νομίζω, συλλήψεις. Μπορεί και να μην είναι ευρωβουλευτές, αλλά να είναι άτομα τα οποία κυκλοφορούν πέριξ του Ευρωκοινοβουλίου, είτε λομπίστες, είτε συνεργάτες, είτε πολιτικοί σύμβουλοι. Όχι μόνο δεν παγώνει, αλλά κλιμακώνεται. Μπορεί να βγει η Καϊλή από το κάδρο, διότι η δημοσιότητα θα πάει σε άλλα πρόσωπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μας αφορά, είτε ως Ευρωπαίους πολίτες, είτε ως Ευρωπαίους φορολογουμένους. Πάντως, το είχα πει από την αρχή, η Εύα Καϊλή είναι το μικρό ψάρι στο όλο κύκλωμα. Ήτανε η κοσμική, ήτανε η κομψή, ήτανε η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, τα μεγάλα όμως κεφάλια, τα χρήματα, οι επαφές, πριν φτάσει η Καϊλή, τα κάνανε οι Ιταλοί. Και αυτό βγαίνει κάθε μέρα που περνάει από τη δικογραφία. Μάλιστα. Να πω μια χρηστική πληροφορία, διότι ο φίλος ο Λεωνίδας είναι οδηγός μεγάλου οχήματος διεθνών μεταφορών. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι η Σερβία προς ώρας είναι καθαρή για όποιον θέλει να πάει από Σερβία. Το Σαββατοκύριακο δεν γινόταν ο κακός χαμός. Από το Σαββατοκύριακο δε, λέει, γινόταν ο κακός χαμός από γύρω ταχύ Κωσοβάρων, Αλβανών και Σκοπιανών που έρχονται από Ευρώπη λόγω διακοπών. Κυριακή μεσημέρι πέρασε από το Πρέσοβο και δεν υπήρχαν προβλήματα. Αυτή είναι μια χρηστική πληροφορία. Πάω τώρα σε κάτι άλλο. Και έρχομαι στα καθημάς, κύριε Πικραμένε. Διότι εδώ θα ξεκινήσουμε μια ερώτηση, πάσα είναι, του φίλου του Γιάννη. Μπορεί να μας πει ο κύριος Πικραμένος, που ασχολείται με τις μυστικές υπηρεσίες, αν υπάρχει άλλη καταγεγραμμένη περίπτωση παρακολούθησης αρχηγού ενόπλων δυνάμεων νατοϊκής χώρας από τις μυστικές υπηρεσίες της ίδιας χώρας του, και υπονοεί ευθέως με το ερώτημά του τις αποκαλύψεις γύρω από την παρακολούθηση με τον κωδικό 519C του Έλληνα αρχηγού ΓΕΘΑ. Δεν έχω υπόψη μου, τουλάχιστον από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ή το ίδιο δηλαδή οι ίδιες υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας να παρακολουθούν αρχηγούς ΓΕΘΑ ή αρχηγούς επιτελείων. Αυτό
αν προέκυπτε, θα ήμασταν στο παραένα ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος που ετοίμαζαν κάποιοι αρχηγοί επιτελείων και θα έπρεπε η νόμιμη κυβέρνηση με τις υπηρεσίες πληροφοριών να προστατεύσει το Σύνταγμα. Βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα? Όχι. Κατά πόσο ο αρχηγός Γεθά, πλέον έχουμε μπει στη λογική να λέμε τον κύριο Χατζηδάκη 5046C, τον αρχηγό Γεθά 519C και δεν ξέρω και ποιον άλλον αύριο μεθαύριο, κατά πόσο λοιπόν ο ίδιος ήτανε αυτό που λέμε επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Νομίζω ότι όχι μόνο η Ελλάδα έχει εκτεθεί, πιο παλιά ήδη είχαμε εκτεθεί για τα θέματα τύπου ελευθερίας τύπου, το πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, προπαγάνδα κλπ. Πλέον η χώρα απαξιώνεται στο εξωτερικό, διότι όλα αυτά αξιολογούνται όχι μόνο από τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και από όλες τις πρεσβείες και προξενία τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Εχθές κυκλοφορήσανε 14 εφημερίδες στην Ελλάδα, οι 4 μόνο είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Το ότι δεν ασχολήθηκαν οι υπόλοιπες εφημερίδες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ήδη προετοιμαστεί πληροφοριακά δελτία από τις πρεσβείες όλων των χωρών που βρίσκονται στην Ευρώπη και δεν έχουν ενημερωθεί οι κυβερνήσεις τους. Είναι μεγάλη η ζημιά που έχει δημιουργηθεί στη δημόσια εικόνα της Ελλάδας ως δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, και την ίδια στιγμή υπάρχει και μεγάλη ζημιά που έχει δημιουργηθεί μέσα στο στράτευμα, στους εν ενεργεία και στους, σε όσους είναι στην αποστρατεία. Διότι δημιουργείται, ξέρετε, το λιγότερο που πρέπει να έχει ένα στράτευμα είναι αυτή η αίσθηση της ασφάλειας. Ότι πέρα από τον εξωτερικό εχθρό, εμείς οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα εντός της χώρας. Πόσο μάλλον να μας παρακολουθούν υπηρεσίες νόμιμες του κράτους. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στην ΑΕΠ υπηρετούν και στρατιωτικοί. Σκεφτείτε το λίγο, υπηρεσία στην οποία υπηρετούν στρατιωτικοί να παρακολουθεί αρχηγούς επιτελείων και αρχηγούς του στρατεύματος. Ούτε σενάριο Netflix, όπως θα λέγει και ο κύριος Σκύρτσος, που έγραφε πριν από λίγο για την κυρία Καϊλή. Κύριε Πικραμένε, εδώ υπάρχουν και μερικά ζητήματα, το θίξατε, απ' έξω το είπατε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πάει ο αρχηγός Γεθά σε μία σύνοδο αρχηγών του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει θέμα πια καχυποψίας για τους άλλους νατοϊκούς, να το πω έτσι, αφού στο ΝΑΤΟ είμαστε συμμαχούς. Δηλαδή, πώς θα τον κοιτάνε το δικό μας τον αρχηγό? Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει θέμα. Όχι μόνο αυτό, πώς θα μιλήσουν και μαζί τους στο κινητό? Δηλαδή, μπαίνουμε και σε θέματα καθαρά πρακτικά. Ένας άνθρωπος που θεωρείται στόχος από την ίδια του την κυβέρνηση, αν τελικά, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό έτσι, αν τελικά αποδειχτεί μέσα από τη δικαστική οδό. Καλά, ανέκδοτο, εντάξει, αυτό που εντάξει, λέω τώρα, εντάξει, κύριε, αλλά Πικραμένε, πρέπει να το λέμε. Εντάξει. Κύριε Πικραμένε, το καταλάβατε. Πληροφοριακά δελτία. Εδώ μου λέει κάποιος άρθρο 1405 ε στρατιωτικού κώδικα. Ο αξιωματικός υποχρεούται να εξασφαλίζει το απόρριτο. Αυτό λοιπόν πώς το εξασφαλίζει ο κύριος αρχηγός Γεθά όταν είναι σουρωτήρι ο δικός του προσωπικός εξοπλισμός? Δεν υπάρχει θέμα? Καταρχάς, από ό,τι ρώτησα και από ό,τι έμαθα, οι αρχηγοί των επιτελείων, όπως και ο αρχηγός Γεθάς και ενδεχομένως και διοικητές σχηματισμός, δεν έχουν τα λεγόμενα κρυπτοκινητά. Η επικοινωνία γίνεται μέσα από τα συμβατικά κινητά και οι ίδιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις επικοινωνίες, δεν μιλάω τώρα για τις στρατιωτικές επικοινωνίες που περνάνε μέσα από τα συστήματα των υπηρεσιών του ΓΕΘΑ, άλλοι χρησιμοποιούν το WhatsApp, άλλοι χρησιμοποιούν το Signal, άλλοι χρησιμοποιούν το Viber. Όταν ακούμε αυτά, αμέσως χτυπάει καμπανάκι Predator. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μας πει ότι ο αρχηγός Γεθά ή άλλοι αρχηγοί δεν έχουν στοχοποιηθεί και από το Predator, αν δεν έβγαινε τίποτα από τις λεγόμενες συμβατικές επικοινωνίες? Να λοιπόν μία άλλη προέκταση, μία άλλη διάσταση του θέματος. Υπάρχει θέμα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βλάσης. Καλημέρα στον εξαιρετικό πάντα κύριε Πικραμένο, αλλά θέλω ευθέως και αντρίκια μία απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα πια για τον ίδιο τον αρχηγό Γεθά? Δηλαδή τι στέκει εκεί? Δεν κάνει μία δήλωση, δεν λέει κάτι? Γιατί, για να παραμείνει αρχηγός Γεθά, έχει νόημα, λέει αυτό? Πρόσφατα είχα ακούσει
για τον λόγο και τον τρόπο που ο κύριος Φενέκος, τον οποίο συχνά πυκνά φιλοξενείται στην εκπομπή σας, είχε παραιτηθεί για μία αιχμή που του είχε γίνει σε μία δημόσια τελετή κλπ. Κύριε Σαχίδη, νομίζω ότι η αξιοπρέπεια, η τσίπα που λέμε, είναι θέμα προσωπικής, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα κουλτούρας. Τι να σας πω, άλλη κόκκινη γραμμή για μένα, άλλη κόκκινη γραμμή για σας. Αλλά να έβλεπα τον εαυτό μου μανταλάκια ως αρχηγός ΓΕΘΑ Παρασκευή πρωί στα περίπτερα, νομίζω ότι δεν θα περίμενα εκείνη τη μέρα. Θα είχα κάνει την κίνηση πολύ πιο μπροστά για να σώσω και τον εαυτό μου και το θεσμό μου και την αξιοπρέπεια των ένοπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Νομίζω ότι απαντάτε, γιατί κάποιοι λένε μα είναι εποχή τώρα με τις απειλές του γείτονα, τέτοια θέματα. Ακριβώς επειδή είναι οι απειλές του γείτονα, πρέπει να είναι καθαρό το εσωτερικό μέτωπο. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Αν τα αντανακλαστικά σου ακόμα και σε αυτό το θέμα δεν είναι γρήγορα, δεν είναι άμεσα, δηλαδή για να το πούμε διαφορετικά, η διαδικασία θα ήταν από την πρώτη στιγμή που υπάρχει η ελάχιστη ένδειξη να γίνει από το ίδιο το στράτευμα, από τις λεγόμενες υπηρεσίες στρατιωτικής αντικατασκοπίας, μία πρώτη έρευνα. Η ίδια η ΕΕΠ θα έπρεπε να κάνει την έρευνα. Αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι από την ΕΕΠ προκύπτει το πρόβλημα. Που σημαίνει ότι εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, ουδής γνωρίζει πραγματικά το ρόλο, τις αρμοδιότητες, το πώς πρέπει να λειτουργούν οι διαδικασίες. Υπάρχει μία μηχανία και αυτή η μηχανία οδηγεί σε μεγάλη ανασφάλεια και το στράτευμα και, και τους πολίτες, δυστυχώς. Μάλιστα. Τα είχαμε πει και πιο παλιά, δικαιωνόμαστε, αλλά δικαιωνόμαστε με πικρές... Ο φίλος ο Βασίλης λέει εδώ, ακούγοντάς σας κύριε Πικραμένε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει θέμα. Υπάρχει ενδεχόμενο, λέει, να εικάζει ο καθένας και από τους ξένους συνομιλητές ότι ο ίδιος αρχηγός εκβιάζεται και αυτό να μην έχει συνέπειες στο αξιόμαχο. Τι λέμε τώρα, λέει, κανονικά θα έπρεπε να υποβάλει παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέει ο Βασίλης. Δεν διαφωνώ καθόλου. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με κάτι που είδα στο δικό σας στίχο, κύριε Πικραμένε, και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι. Αφορά τον περασμένο Μάιο, βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ακούσουν οι ακροατές, διότι αποδεικνύει και άλλα πράγματα για το βαθμό ετοιμότητας και γρήγορσης που εσείς αναζητάτε σε μια οργανωμένη πολιτεία. Λοιπόν, ναι, είναι περίφημη κυβερνοασφάλεια. Ναι. Εδώ λοιπόν εσείς βρήκατε, θα το πω εγώ και εσείς θα το εξηγήσετε, θα το πω έτσι, μια μεγάλη τρύπα του συστήματος όταν ο αρμόδιος υπουργός απαντά σε ερώτηση βουλευτών και βρήκατε τρύπα. Ναι, το Μάιο του 21, όχι του 22, έχει περάσει 1,5 χρόνος, υπήρξε μία κοινοβουλευτική ερώτηση από δύο βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ για τη μη λειτουργία, νομίζω, μίας ιστοσελίδας σε κάποιο νοσοκομείο κλπ. Η ερώτηση λοιπόν ήταν κατά πόσο η διεύθυνση, η γενική διεύθυνση κυβερνοασφάλειας που υπάρχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Πιερακάκη έχει στελεχωθεί, λειτουργεί, αν έχουμε θέματα σε αυτό το τομέα. Για όσους δεν το ξέρουν, η κυβερνοασφάλεια είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής ασφάλειας τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια. Κάθε 27 δευτερόλεπτα γίνεται μια κυβερνοεπίθεση στον κόσμο. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική ερώτηση. Λοιπόν, γίνεται μια απλή ερώτηση. Γίνεται λοιπόν μια απλή ερώτηση, αν θέλετε μια ερώτηση ρουτίνας. Μάλιστα. Που θα μπορούσαμε να την απαντήσουμε μέσα σε 5-10 γραμμές, να πούμε ναι, όχι, το φτιάχνουμε κλπ. Και αντί να γίνει αυτό το πράγμα, βγαίνει μια απάντηση 7 ολόκληρων σελίδων. Διαβάζοντας λοιπόν την 7η σελίδα, βλέπω ότι ένα τμήμα από την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου, προκειμένου να δείξει ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι όλα γίνονται σωστά, όχι μόνο δίνει το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, όχι μόνο δίνει τις διευθύνσεις, τα τμήματα ποιοι υπηρετούν, δίνει ακριβώς πόσες θέσεις προβλέπεται να στελεχωθούν ανά τμήμα και ανά διεύθυνση και πόσες το Μάιο του 2021 είχαν πραγματικά στελεχωθεί. Βλέπουμε, δηλαδή, οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο, διαβάζοντας
το συγκεκριμένο κείμενο καταλάβαινε εκείνη την περίοδο σε τι βαθμό ετοιμότητας, τι κενά είχε η Ελλάδα και σε ποιους τομείς και σε ποιες διευθύνσεις. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να στρατολογήσεις κάποιον στο Υπουργείο μέσα. Το ίδιο το Υπουργείο σε διευκόλυνε και τα βγάζει όλα χήμα παρτίδα. Α, αυτό μου θυμίζει αυτό που είχατε πει με την χωροσπερίδα των στελεχών της ΕΕ που απ' έξω είχε φωτογράφο και παίρναν φωτογραφίες. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα μου λέτε τώρα. Αυτό, φανταστείτε ότι αυτό έπεσε στην αντίληψή μου τελείως τυχαία. Αν κάτσουμε, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν κάτσουμε και πάρουμε όλες τις επερωτήσεις από το πόσα χρόνια θέλετε τώρα, υπάρχουν πληροφορίες που βγαίνουν χήμα παρτίδα γιατί, διότι μέσα στα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποιο γραφείο, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε ασφάλειας πληροφοριών. Πριν φύγει κάτι από το Υπουργείο, να περνάει από αυτό το γραφείο και να αξιολογείται κατά πόσο αυτή η πληροφορία είναι διαβαθμισμένη ή όχι. Αν εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο ήμουνα Ισραηλινός, ήμουνα Τούρκος και γνώριζα ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο που έχει, αν θέλετε, όλη την αρχιτεκτονική κυβέρνηση ασφάλειας, δεν αφορά δηλαδή αποκλειστικά το Υπουργείο. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, ενέργεια, ίδρυυση, καύσιμα, νοσοκομεία, σχολεία, τα πάντα. Αν ήξερα λοιπόν ότι το Μάιο του 2021 αυτό λειτουργούσε με το 1 τρίτο του δυναμικού που έπρεπε να λειτουργεί, για μένα εκείνη την περίοδο θα έπρεπε, αν έπρεπε να χτυπήσω δηλαδή με κυβερνοεπιθέσεις, θα ήξερα πού, πότε και γιατί. Σαφώς. Αυτά λοιπόν να τα βλέπουν σε όλα τα υπουργεία, διότι ξέρετε τι γίνεται, η καθημερινή ρουτίνα της γραφειοκρατίας δεν τους δίνει το χρόνο και δεν έχουν και τα αντανακλαστικά να πούνε όπα, εδώ είναι διαβαθμισμένο. Τι λέτε κύριε Πικραμένε, τι λέτε τώρα? Μια λέω, χαρά τον χρόνο λέτε. Τον έχουν για τις επικοινωνιακές ρεκλάμες και τις αναρτήσεις, κάναμε αυτό, κάναμε τ' άλλο. Γι' αυτά δεν έχουν χρόνο, που να προλάβουν μετά. Δεν έχουν χρόνο. Με τόσες selfie, που να προλάβουν, είναι ίδιον. Μάλιστα, λοιπόν κύριε Πικραμένε, μας κάνατε την καρδιά πίκρα. Αλλά είναι ένα μεγάλο κενό ασφάλειας. Μία τελευταία πληροφορία, διότι είναι και του, και ναι, του ναι. χώρου και του επαγγέλματός μου. Πριν από μία εβδομάδα συνελήφθη στο Βερολίνο στη Γερμανία γερμανός πράκτορας, δηλαδή γερμανός τέλεχος της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος δούλευε για τους Ρώσους. Είναι η μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπίας στη Γερμανία από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και μετά. Α, ναι. Οι Ρώσοι λοιπόν είχαν στρατολογήσει γερμανός τέλεχος, ακούστε το, της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο άνθρωπος είχε εξουσιοδότηση σε πληροφορίες που έρχονταν από την Αμερικανική NSA. Η NSA είναι οι υποκλοπές σε όλο τον κόσμο, οι Αμερικάνικες, Snowden κλπ. Οι Ρώσοι λοιπόν, αντί να έχουν κάποιον στην καρδιά των ΗΠΑ, βρήκανε κάποιον στην καρδιά του Βερολίνου που έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά, γιατί υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών. Την ίδια στιγμή η τουρκική ΜΙΤ θα συλλάβει πληροφοριοδότες της Μοσάντ την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη και την ίδια εβδομάδα στην Τεχεράνη θα συλληφθούν πάλι πληροφοριοδότες της Μοσάντ από τους Ιρανούς. Θέλω να πω ότι παράλληλα με τον κόσμο που ζούμε, που βλέπουμε, υπάρχει και ο άλλος ο κόσμος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος λαμβάνει χώρα 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά στη Γερμανία έχουν σοκαριστεί από τον όγκο των πληροφοριών που έχουν λάβει οι Ρώσοι όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Για να μας πληρώσετε έτσι το αξίωμα, το πάλε ποτέ γνωστό, δύο λαοί δεν κρατάνε, με δύο λαούς δεν μπορείς να πάρεις πληροφορίες. Το ένα είναι η Ελλάδα, η μία χώρα είναι η Ελλάδα, διότι όλοι μιλάνε. Και άλλη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία που δεν μιλάει κανείς. Καταλάβαμε. Εμείς το Μάιο του 2021 μια χαρά δίναμε απαντήσεις για το οργανόγραμμα της κυβερνοασφάλειας στη χώρα. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε δώσει και άλλες από τότε και δίνουμε ακόμα και σήμερα. Καλημέρα και καλή χρονιά εύχομαι, κύριε Πικραμένε. Καλή χρονιά σε εσάς, υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.